Είμαι έτοιμη να απαντήσω σε όλες σας τις ερωτήσεις, οπότε ας είμαστε ξεκάθαροι. Let's be clear. Αν έπρεπε να περιγράψω τον εαυτό μου με τρεις λέξεις, θα έπρεπε να πω, ας πούμε, ευγενική, δεν ξέρω, έξυπνη, λειτουργική, δεν ξέρω τι άλλο θα μου... Όχι, να σας πω κάτι. Οι τρεις λέξεις που εμένα μου έρχονται στο μυαλό είναι ότι δεν υπολογίζω τίποτα. Λέξεις είναι. Δεν είπατε χαρακτηρισμούς. Το μεγαλύτερό μου ελάττωμα, πιστεύω, ότι είναι ότι είμαι πολύ δεκτική. Η χειρότερη συνήθειά μου είναι ότι τρώω ακατάπαυστα γλυκά. Ακατάπαυστα. Το μεγαλύτερό μου όνειρο. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μοιραστώ ποτέ το μεγαλύτερό μου όνειρο, εκτός αν το πραγματοποιήσω. Αλλά... Ένα πολύ μεγάλο μου όνειρο είναι να καταφέρω να έχω ένα σπίτι σε ένα νησί πάνω στη θάλασσα. Και όχι απαραίτητα ένα σπίτι σε ένα νησί πάνω στη θάλασσα, για την ακρίβεια, να έχω έναν ξενώνα ή ξενώνες, αυτό θέλω, ναι, να έχω 5 σπιτάκια τα οποία να τα νοικιάζω και να περιποιούμε τον κόσμο που θα έρχεται και να μένω κι εγώ πάνω στη θάλασσα τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο. Α, και τους υπόλοιπους 6 μήνες να πηγαίνω στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μου όνειρο. Το μεγαλύτερο ψέμα που έχω πει είναι ότι χώρισα, ενώ δεν είχα χωρίσει. Αν είχα μια ευχή, θα ήταν, νομίζω, ξεκάθαρα να εξαφανιστεί ο COVID. Είναι αστείο που με ρωτάτε ποιο είναι το celebrity crush μου, γιατί το έχω κάνει πραγματικότητα, αλλά το celebrity crush μου από το εξωτερικό είναι ο Justin Bieber. Αν ήμουν χρώμα, πιστεύω ότι θα ήμουν το γαλάζιο, γιατί το γαλάζιο μου βγάζει, βασικά με κάνει να αισθάνομαι ελεύθερη. Γαλάζια θάλασσα, ουρανός, sky's the limit, δεν υπάρχει δηλαδή κανένα όριο για μένα. Επίσης, με κάνει να θέλω να ταξιδέψω, με κάνει να θέλω να αδράξω την κάθε μου μέρα, να ζήσω τη ζωή μου. Αυτό είναι το γαλάζιο για μένα, οπότε αυτό θα ήμουν. Λοιπόν, κάτι που ξέρουν λίγοι για μένα. Ένα από αυτά που ξέρουν λίγοι για μένα είναι ότι όταν αποφάσισα να πάω να σπουδάσω στο εξωτερικό, δεν το ήξερε κανένας. Όταν σας λέω κανένας, δεν το ήξερα καν οι γονείς μου. Το ήξερε μόνο αυτή η σύμβουλος που πήγα για να με στείλει στα πανεπιστήμια, να περάσω συνέντευξη στα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Και το ανακοίνωσα στους γονείς μου μία εβδομάδα πριν φύγω για την Αγγλία. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι, επειδή δεν με ξέρετε τότε και υπάρχουν λίγες φωτογραφίες από τότε, ευτυχώς, είναι ότι είχα τρύπα και στα δύο φρύδια μου, και εδώ και εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να έχω σημάδι κιόλας. Όπως επίσης και στα ρουθούνια μου και στα δύο. Ναι. Και ακούστε και το πιο τέλειο, είμαι πάρα πολύ κοντά στο να ξανακάνω μία από όλες αυτές. Εσείς ποια λέτε?